Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο των Τρικάλων η σύναψη δανείου για την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων του Δήμου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών. Το ποσό της οφειλής αγγίζει τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που το Ταμείο του Δήμου επιβαρύνεται και με δόσεις δανείων ύψους περίπου 140.000 ευρώ μηνιαίως από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου του Δημάρχου Γιώργου Στρουνάρα, είναι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους με ευνοϊκότερους όρους και για περισσότερα χρόνια. Μας δίνει τη δυνατότητα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μας χορηγήσει το συγκεκριμένο ποσό των 11,5 εκατομμυρίων που οφείλουμε σε νέο δάνειο, να εξοφλήσουμε το παλιό χωρίς να πάρουμε τα χρήματα στα χέρια μας και να γίνει για 25 έτη και με χαμηλότερο επιτόκιο. Ούτως ώστε οι δόσεις που γίνονται, οι παρακρατήσεις κάθε μήνα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μειωθούν πάρα πολύ και με αυτά τα χρήματα που θα περισσέψουν να μπορέσουμε να πληρώσουμε προμηθευτές, εργολάβους και εργαζομένους.